Δεν υπάρχει ομορφότερο πράγμα από το να βρίσκεσαι μέσα στη φύση. Δηλαδή, να βρίσκεσαι σε ένα φυσικό τοπίο, μακριά από το τσιμέντο της πόλης, έτσι ώστε να χαλαρώνει το πνεύμα και να κινητοποιείς το σώμα. Εγώ όμως θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη που μου δείχνετε, για την αγάπη που ξεδιπλώνετε σε κάθε σας πράξη, σε κάθε σας μήνυμα, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, διότι εγώ σας αισθάνομαι ως οικογένειά μου και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε. Άλλωστε η μεταξύ μας σχέση είναι μια σχέση ειλικρίνειας. Μπορώ να πω ότι ο ήλιος με έχει τυφλώσει βέβαια λίγο, δεν πήρα τα γυαλιά. Αλλά έχω και ένα άλλο θέμα εγώ με τα γυαλιά. Όταν φοράω γυαλιά ηλίου για πολλή ώρα, αισθάνομαι ότι ζαλίζομαι. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί αυτό εσάς, αλλά αν σας έχει συμβεί, πείτε μου πού οφείλεται αυτό, βρε παιδί μου. Και λέω όχι για φτηνογυαλιά, να φοράς καλά γυαλιά. Αγορασμένα από κάποιο κατάστημα οπτικών. Μετά δηλαδή από 20 λεπτά, αισθάνομαι μια ζαλάδα, ένα πονοκέφαλο. Δεν ξέρω γιατί. Όμως άλλο θέλω να σας πω εγώ. Θέλω να σταθώ στο ότι με συγκινείτε πάρα πολύ. Όταν λέμε πολύ, πάρα μα πάρα πολύ. Διότι μιλούσα πρόσφατα, δηλαδή πριν 3-4 εβδομάδες, αν θέλετε το λέτε πρόσφατο αυτό, για μένα πρόσφατο είναι, γιατί το αισθάνομαι λες και μίλησα μόλις χθες, με μια πολύ καλή φίλη του καναλιού και μου εξέφρασε πόσο πολύ με αγαπάει και ότι περνάει τα διάφορα. Και επειδή όταν περνάς τα διάφορα σε πιάνει μια φοβία ότι μπορεί να συμβεί οτιδήποτε που αφορά τη ζωή μας την ίδια. Και εκεί που μιλούσαμε αυθόρμητα μου είπε ότι Αντώνη έχω αφήσει ως τελευταία μου επιθυμία αν μου συμβεί οτιδήποτε δεν θα σου συμβεί τίποτα απολύτως ελπίδα μου. Όλα θα πάνε καλά. Αυτό κρατάμε, την αισιοδοξία μας. Διότι αν χάσουμε την αισιοδοξία μας, τότε αλλάζουν τα πράγματα τριγύρω μας. Ακόμα και αν περνάμε ό,τι περνάμε, είτε επί προσωπικού, είτε επί θεμάτων υγείας, είτε επικοινωνικών καταστάσεων και περιστάσεων, εμείς δεν χάνουμε αυτή την αισιόδοξη πλευρά της ζωής και δεν χάνουμε την ελπίδα έτσι όπως είναι και το όνομά σου. Και όταν είπε ότι άφησε ως τελευταία της επιθυμία στα παιδιά της να με δει, έστω και από μακριά, αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρω αν είμαι ικανός να δεχθώ την εξαιρετική αγάπη σας, τα συναισθήματά σας και αν είμαι αντάξιός τους. Όμως μπορώ να πω ότι με κάνετε να αισθάνομαι πολύ ευγνώμων. Και επειδή ως οικογένεια που είμαστε στο κανάλι μας, οφείλω να σας ενημερώσω ότι η ελπίδα είναι καλά, απλά περνάει τα δικά της, τα οποία θα τα ξεπεράσει και κάποια στιγμή, με το καλό, πρώτα ο Θεός, θα αρχίσει πάλι να γράφει τα υπέροχα μηνύματά της κάτω από τα βιντεάκια μου. Μετά θέλω να σταθώ σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με το Δεσποινάκι μου. Δεν ακούγονταν καλά και η Δέσποινά μου. Και με τη Δέσποινα, επειδή τα λέμε, μερικές φορές μπορεί ρε παιδί μου να υπάρξει και κάποια τηλεφωνική αναταραχή μεταξύ μας. Αλλά νομίζω ότι τους ανθρώπους που αγαπάς δεν μπορείς να τους κρατήσεις μούτρα. Γιατί γίνεται να κρατήσει μούτρα σε μένα η Δέσποινα ή εγώ στη Δέσποινα ή στη Λιάννα στο Μορέλι ή στην Δήμητρα την Παπακώστα ή στην Δήμητρα την Τζαγκόγιοργα ή στην Όλγα Κούλ ή στην Στέλλα την Αλαμένου ή στη Σοφία ή στην Μαρία ή στη Γιώτα ή στην Παναγιώτα ή στην Ελένη. Όχι φυσικά. Ξέρετε γιατί. Γιατί εμείς τα λέμε μέσα από την ψυχούλα μας. Δεν λέμε κάτι μόνο απλά για να το πούμε, βρε παιδί μου. Είναι σαν αυτό που σε συναντάει κάποιος παραστικός και σου λέει τι κάνεις και λες εσύ καλά. Και ας μην είσαι καλά. Εμείς τα μοιραζόμαστε. Είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, είτε μέσω των μηνυμάτων, είτε μέσω των βίντεο που σας δείχνω εγώ. Γιατί άλλωστε το έχετε αντιληφθεί ότι εγώ είμαι ανοιχτό βιβλίο. Και σε ορισμένους μπορεί να μην αρέσουν οι άνθρωποι που σου δείχνουν ποιοι πραγματικά είναι.
αλλά αυτοί μπορούν να πάνε σε άλλα κανάλια και να θαυμάσουν, να αγαπήσουν ή να σταθούν και να δημιουργήσουν σχέσεις με κάποιους άλλους που έχουν τα δικά τους καναλάκια στο YouTube, όπως και εγώ έχω τα δικά μου. Και επιστρέφω στη Δέσποινα. Και μου λέει η Δέσποινα, Αντωνάκο μου, μου λέει, άσε, δεν είμαι καλά, γιατί μου έκαναν δώρο μια κρέμα. Κρέμα για το πρόσωπο, εντάξει. Να τώρα και εγώ παρμουσάρι που εκτίθομαι στον ήλιο, έχω βάλει αντιλιακή κρέμα, γιατί στο τέλος θα σταφιδιάσω και όταν ο ήλιος χτυπάει την επιδερμίδα μας, χάνει την υγρασία της. Γι' αυτό χρειαζόμαστε, κυρίως αν είμαστε άνω των 30, να αρχίσουμε να βάζουμε που και που, είτε είσαι άνδρας, είτε γυναίκα. Σε αυτά δεν χωράνε προκαταλήψεις. Προέχει η επιδερμίδα μας. Να έχουμε επιδερμίδα φράπα. Και λέει η Δέσποινα, μου έκαναν δώρο μια κρέμα προσώπου, την έβαλα και δυστυχώς, επειδή η κρέμα δεν ήταν καλή, μου δημιούργησε πρόβλημα και εμφάνισα διάφορα στην επιδερμίδα μου. Και λέω, Δεσποινάκι μου, εσύ με το αλαβάστρινο προσωπάκι, ποιος ή ποια σου έκανε αυτή την κρέμα? Να του πω, δεν ντρέπεσαι? Στο κορίτσι μας, στο καλό από την άφακτο, στο πολυμηχάνημά μας το έκανες αυτό? Και εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα, εγώ, ο Αντώνης Κούκεν, που σας αγαπώ, μακάρι να είχα δηλαδή να μπορούσα να το κάνω αυτό σε όλες τις φίλες του καναλιού μου, αλλά σε κάποιες φίλες θέλω να σταθώ και να στείλω μια υπέροχη κρέμα διαδερμίν. Μπορεί να προφέρεται και διαδερμίν. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα δώσω σε 7 πολύ αγαπημένα πρόσωπα του καναλιού μου κρέμα προσώπου, για να την προσέχει την επιδερμίδα σας και να την περιποιείτε. Την πρώτη κρέμα που θα στείλω, θα την στείλω, πού νομίζετε? Για σκεφτείτε, σε ποιο κρίτσι? Στο κορίτσι από την άφπακτο. Αυτό που μου έδωσε και την ιδέα. Διότι δεν μπορώ εγώ, Δεσποινάκι μου, να σου κάνω δώρο μια μάπα κρέμα προσώπου και να σου συμβαίνει αυτό και εγώ να σταθώ έτσι, αμέτωχος, απαθής, και να κάθομαι εδώ να ξαπλώνω, να με χτυπάει ο ήλιος στα χόρτα. Όχι, δεν μπορώ να το δεχτώ. Θα σου στείλω λοιπόν μια καλή κρέμα για να τη βάζεις εδώ στη μάπα και να λείβεσαι έτσι και να βρεις την υγειά σου όσον αφορά την επιδερμίδα σου πάντα. Διότι μη σας λέω θα βρείτε την υγειά σας και αρχίσετε και καταπίνετε και καμία κρέμα προσώπου. Πρέπει να το προσέχουμε αυτό, διότι στους καιρούς που ζούμε, έτσι όπως σκοντεύουμε να λουλαθούμε, πολλά μπορεί να κάνουμε ασυναίσθητα. Μετά από τη Δέσποινα θέλω να στείλω σε μια πιανίστρια που αγαπώ πολύ. Είναι το κορίτσι μου το γλυκό που έχει ένα γάτο και το λένε ο Νουρ. Πολύ ωραίος γάτος μιλάμε. Αυτό το κορίτσι ονομάζεται Νέλι Μπέλι και όταν ακούω το όνομά της θέλω να χορέψω Νέλι Μπέλι, Νέλι Μπέλι, πως χορεύω τσιφτε τέλη. Να χορέψω τσιφτε τέλη. Και επειδή παίζει πολύ ωραίο πιάνο και έχει ωραία φωνή, σαν την κόρη της βέβαια, τη Χρύσα, θα μου πεις η μαμά κληρονόμησε το ταλέντο από την κόρη? Όχι, η κόρη η Χρύσα κληρονόμησε το ταλέντο της φωνής και της μουσικής, της μουσικότητας μάλλον πιο σωστά, από τη μαμά. Η Έλλη λοιπόν παίζει πολύ ωραίο πιάνο, μου στέλνει και αποσπάσματα από τα πιανίσματά της και κυρίως με αγαπάει πολύ. Και εγώ σ' αγαπώ, Νέλι Μπέλι μου, και θα σου στείλω μια ωραία κρεμούλα και για το δικό σου μιλάμε αλαβάστρινο προσωπάκι. Έπειτα θα στείλω κρέμα. Περιμένετε, πού να στείλω κρέμα? Να το σκεφτώ, γιατί δεν έχω και πολλές. Την επόμενη κρέμα είναι για τη δημιουργία ενός εκθαμβωτικού προσώπου, δηλαδή που λάμπει, βρε παιδί μου, και ας μην έχεις ήλιο να σου χτυπάει, λάμπει το πρόσωπο. Είναι λες και έχεις βάλει λαμπατέρ κάτω από το σαγόνι και σε φουτάει. Ναι, αυτή την κρέμα θα τη στείλω σε ένα αληθινό φίλο που τον αισθάνομαι σαν αδερφό μου. Είμαστε από μικρά παιδιά και νομίζω ότι όταν αγαπάς κάποιον θες να του στείλεις και κάτι γιατί σε στηρίζει τόσα χρόνια με την αγάπη του, την εκτίμηση του, σεβασμό του και κυρίως
όποιο βίντεο ανεβάζω στο προφίλ του στο Facebook το κοινοποιεί. Και αναφέρομαι στο φίλο μου τον Πολ. Βρίσκεται στα Τρίκαλα, τον αγαπώ πολύ και θέλω να του στείλω και αυτού μία κρέμα για το προσωπάκι του. Και εγώ βάζω, είπαμε, κρέμα. Άντι τώρα, μην πάτε να μας παρεξηγήσετε. Είπαμε, πάνω απ' όλα προέχει η υγεία του προσώπου μας και η περιποίηση. Και εκεί στο προφίλ του, στα βίντεο που κοινοποιεί ο Πολ, υπάρχουν άνθρωποι που, βρε παιδί μου, δεν με έχουν συναντήσει ποτέ, αλλά παρόλα αυτά πάντα θα μπουν και θα αφήσουν ένα μήνυμα δείχνοντας την καλοπροαίρεσή τους σε αυτό που βλέπουν. Έτσι λοιπόν, ας μου επιτραπεί να στείλω και μια κρέμα προσώπου καταπληκτική και στη θεία του φίλου μου του Πολ, την κυρία Σόφη. Σόφη, η κρεμούλα θα έρθει και για σένα. Έχω δώσει μέχρι τώρα 4 κρέμες και δεν θα ξεχάσουμε τίποτα το μορέλι μου. Μια από αυτές τις καταπληκτικές κρέμες θα ήθελα να στείλω και στη φίλη μου την Νατάσα. Τι νόμιζες, Νατάσα μου, ότι εσένα θα σε ξεχνούσα? Αγαπώ τόσο πολύ εσένα, αλλά και το φίλο μου το Στάθη. Και τα δύο αυτά υπέροχα παιδιά τα συνάντησα και τα γνώρισα με τον πιο πρωτότυπο τρόπο, όταν με αναγνώρισαν μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Θα μου πείτε τι πρωτότυπο? Ο περισσότερος κόσμος που με συναντά και με αναγνωρίζει μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ το κάνει. Αλλά όχι, με έχετε αναγνωρίσει και σε λαϊκές αγορές και σε καταστήματα παπουτσιών και στο δρόμο εκεί που περπατάω, ακόμα και όταν φορώ τη μάσκα. Γι' αυτό, Νατάσα μου, θα σου στείλω και σε ένα κρέμα για να περιποιηθείς την επιδερμίδα σου. Θέλω όμως να στείλω, για να το σκεφτώ, και σε μια φίλη που κάθε φορά που γράφει μήνυμα, ομολογώ ότι μου βγάζει μια ηρεμία και μια καλοσύνη. Και αυτή είναι η φίλη μου η Ειρήνη η Αυγουστίδου. Γι' αυτό λοιπόν, Ειρήνη, αν δεις αυτό το βίντεο, από σένα περιμένω, όπως και από όλους τους υπόλοιπους, το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση, τον ταχυδρομικό κώδικα, την πόλη στην οποία ζείτε και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, διότι αυτά τα ζητά το ταχυδρομείο όταν εγώ θα πάω να σας αποστείλω τα δωράκια σας, στην προκειμένη περίπτωση την κρεμούλα. Και ένα ακόμα άτομο που το τελευταίο μήνυμα που διάβασα έγραφε: Αντώνη μου, σ' αγαπώ πολύ. Και εγώ σ' αγαπώ, Παρασκευή Γκουρνέλου. Ναι, και αν δεις και εσύ το βιντεάκι μου, και για σένα έχω μια υπέροχη κρέμα περιποίησης προσώπου. Αυτή η κρέμα πραγματικά την έχω δοκιμάσει και τη βάζω κι εγώ. Την εμπιστεύομαι, μ' αρέσει, δεν της κάνω διαφήμιση, διότι όλα αυτά τα δωράκια προέρχονται μέσα από την ψυχούλα μου. Και επειδή έτσι έχω μάθει από μικρό παιδί, να μοιράζομαι, να προσφέρω, και μέσα από την προσφορά εγώ αισθάνομαι ότι αγαλιάζει η ψυχή μου. Και κυρίως όταν ξέρω ότι δίνω έστω και λίγο μια μικρή χαρά σε όλους εσάς εκεί έξω. Γι' αυτό λοιπόν, να βλέπετε το κανάλι μου και να ξέρετε ότι εγώ εκτιμώ, σέβομαι και αγαπώ τους ανθρώπους που έχω γύρω μου και πολύ περισσότερο αυτούς που με στηρίζουν. Με στηρίζουν με την αγάπη τους και τα αγνά τους αισθήματα. Και αν μείνετε κάποιοι και κάποιες παραπονεμένοι, να σας πω ότι κατά διαστήματα εγώ θα φροντίζω. Βλέπω όλα σας τα μηνυματάκια, τα διαβάζω και τα αφουγκράζω. Ρουφιχτό φιλί στη Μούρη, από εδώ, από την Πρασινάδα, τα λουλουδάκια και φυσικά εμένα, τον Αντώνη Σκούκεν και τον ήλιο. Ηλιόλουστο, ρουφιχτό φιλί στη Μούρη. Δεν είσαι εδώ, δεν είσαι εδώ και σου φωνάω.
εδώ, δεν είσαι εδώ. Κι όμως σε ψάχνω να σε βρω. Δεν είσαι εδώ, δεν είσαι εδώ. Μάτι και πάντα θα σε ζητούν.